Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα παρακολουθήσω τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος εξέφρασε την έκπληξή του ότι υπήρξαν 11 σύμβουλοι του Συμβουλίου Επικρατείας που θεώρησαν συνταγματικό τον νόμο, και δεν θα πω πως υπάρχει κατάπληξη για το αντίθετο, το ότι υπήρξαν 14 που τον βρήκαν αντισυνταγματικό. Θα ήταν πραγματικά μια τέτοια συζήτηση στα όρια της όποιας θεσμικής μας λειτουργίας, και θα παρακαλούσα και στη συζήτηση που θα επακολουθήσει να μην μπούμε σε τέτοιες κορώνες. Είναι σαφές και εκφράστηκε προηγούμενα μια περισσή ευαισθησία, ίσως και σύγχυση γύρω από αυτό το ζήτημα, πως η διαδικασία που γίνεται σήμερα είναι εξαιρετικά δημοκρατική και εξαιρετικά έτσι έγκαιρη, που προκαλείται από πλευράς της κυβέρνησης και που εμείς συζητάμε. Μέσα σε ελάχιστες μέρες, όχι από την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, από διαρροή σε σχέση με το κεντρικό ζήτημα, το ερίζον, ας πούμε, του νόμου. Και περιμένουμε ίσως και 2 μήνες, φοβάμαι πάει και περισσότερο, την καθ' αυτή απόφαση. Μέσα σε ελάχιστες λοιπόν μέρες η κυβέρνηση φέρνει τις τροποποιήσεις, τις αναγκαίες για να υπάρξει συμμόρφωση στον πυρήνα αυτού του νόμου. Αυτή η ευαισθησία δεν έχει καταδειχθεί μέχρι τώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια σε αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που σηκώνονται οι τόνοι από συναδέλφους αρμοδίους υπουργούς δικαιοσύνης, αντιπροέδρους, υπεύθυνους για τα ΜΜΕ, που επί χρόνια είχαν τέτοιες αποφάσεις ενώπιον τους και δεν επέδειξαν την ελάχιστη ευαισθησία να φέρουν ως εισηγητές στις κυβερνήσεις τους τη θεραπεία των πράξεων της διοίκησης ή των νομοσχεδίων ή των εγχειρημάτων νομοσχεδίων. Υπήρχε και το εγχείρημα του νομοσχεδίου του ιδίου του κυρίου Βενιζέλου, που ταλαιπωρήθηκε 6 χρόνια το εγχείρημα και δεν εφαρμόστηκε. Και σήμερα σηκώνονται οι τόνοι, στην αρχή μάλιστα μιας τέτοιας συζήτησης, ότι οι υπουργοί που διχάσανε την κοινωνία και τα λοιπά. Μην παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη. Το τυπικό, διότι ήταν φανερό ότι το τυπικό της συζήτησης ήταν για να υπάρξει το ζέσταμα της συζήτησης από ιδιαίτερα έμπειρους, πολύ περισσότερο από μένα, συναδέλφους. Αλλά όλοι το καταλάβανε. Λοιπόν, το τυπικό είναι σαφές. Η εισήγηση την οποία κάνει ο Πρόεδρος λέει 2 κύκλοι συζητήσεων, δηλαδή για τα κόμματα πέραν από την κυβέρνηση θα μιλήσουν τουλάχιστον 10 πέραν του εισηγητού και του κοινοβουλευτικού, από την αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον 6 πέραν αυτών, δηλαδή 8 τουλάχιστον συνάδελφοι, και από όλα τα άλλα κόμματα τουλάχιστον 4 από κάθε μικρότερο, μέσα σε εισαγωγικά, δεν έχει καμία κόμμα. Δηλαδή θα γίνει μια άψογη και συζήτηση πλήρης με 30-35 συναδέλφους, ακριβώς διότι υπάρχει ευαισθησία ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Άρα να μην μιλάμε επ' αυτού νομίζω πως θα έπρεπε να είναι ομόφωνη, ας πούμε, η σύμπτωση και η σύγκληση. Θα παρακαλούσα όμως, επαναλαμβάνω, η τόνη επί της ουσίας της συζήτησης να είναι συγκρατημένη, διότι υπάρχει ένα μακρύ και άκρος βεβαρημένο παρελθόν γνωστό σε όλο τον ελληνικό λαό, μακρύ και άκρος βεβαρημένο παρελθόν απόψεων και εφαρμογών απόψεων στη βάση συμφερόντων που καθοδήγησαν την απουσία νομοθετικών πρωτοβουλειών, δυστυχώς. Και άρα τώρα που όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να βρούμε τους κοινούς τόπους, κλείνω κύριε Λοβέρδο, που θα βρούμε τους κοινούς τόπους, ναι, που θα πρέπει να βρούμε τους κοινούς τόπους για τη θεραπεία αυτών των πραγμάτων και να προχωρήσουμε συνενετικά από εδώ και πέρα, δεν είναι ανάγκη να οξύνονται και να δημιουργούνται, ας πούμε, τέτοιες καταστάσεις. Έτσι. Σας ευχαριστώ.